Κράση είναι πιο φοβητσιάρη. Είμαστε πιο υπεύθυνες με την υγεία μας. Συγγνώμη. Και συγγνώμη που διαλύω την ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε ξεκινήσει χθες με κάποιες φωτογραφίες βαφτίσεων. Α, είναι όλα υπό έλεγχο. Και μας είχατε υποσχεθεί. Θα σας το δώσω, αλλά μισό λεπτά, γιατί συνδυαστικά με τη βραδιά θα βγουν και τα τέσσερα τελευταία αρώματα της εταιρείας που ουσιαστικά κάνει όλη αυτή την καμπάνια κάθε χρόνο. Το καινούριο τους άρωμα, λοιπόν, για τέσσερις ακόμα τυχερές κυρίες, πιτσιρίκες και κυρίους που θέλουν να το κάνουν δώρο στην αγαπημένη τους. Το έχω ανεβάσει τη φωτογραφία ξανά στο Twitter. Τέσσερα, λοιπόν, θα γίνει η κλήρωση λίγο αργότερα και θα το δούμε. Τώρα, επειδή ναι, δεν σας ξέχασα, παρότι ψάχνω να βρω το άλμπουμ, γιατί είχα και ολόκληρο άλμπουμ και ήθελα να βγάλω μία που να είναι έτσι, να είμαι στην κολυμπήθρα μου, να είμαι λίγο πιο κοντά. Ωραίο. Δεν κόλλησε το μυαλό μου. Είναι αυτό που λες, ότι όταν θέλεις να το βρεις κάτι, δεν το βρίσκεις και όταν δεν το θες, βγαίνει μπροστά σου. Παρόλα αλλά αυτά, είχα όμως μία στο σαλόνι καθαρισμένη μικρούλα. Και την έφερα. Τώρα, πού είναι? Ρίχτε έλα τα βαφτίσια. Ρίχτε το κορίτσι. Εντάξει. Υπήρξαμε κι εμείς. Μωρά. Πού είναι το μονό? Το μονό θέλω. Να το. Πολύ πουκλά. Και εμείς μωράκι κάποτε. Πάνε πάρα πολλά χρόνια. Τα χίλια όμως μείνανε. Παρακαλώ. Και τα μάτια. Παρακαλώ και κοιτάει και την κάμερα. Μαλλί σγουρό τότε και για αρκετά χρόνια βέβαια. Και τώρα άμα κάτσω το καλοκαίρι κανένα δίμηνο σγουραίνει πάλι. Καλά. Τον παπά τον είδατε που σας είπα ότι μας έχει βαφτίσει ο ίδιος. Να τος ο ιερέας. Ο κύριος πίσω το κινητό του κρατάει. Όχι, πρέπει να είναι ο σταυρός σου, Ελένη. Όχι. Γιατί δεν ήταν. Εμένα η νονά μου με κρατάει, δεν είχα νονό. Ένα κουτάκι κρατάει πάντως. Α, θα είναι το τα βαφτιστικά. Δεν ξέρω τι κρατάει. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ρε Θοδωρή, τι είναι. Πραγματικά, σούπερ. Τι κρατάει ο κύριος. Δεν φαίνεται σαν να στέλνει μήνυμα στο κινητό του το 81 που βαφτίστηκες. Θεωρείς ότι σούπερ. Είπε παιδιά, δεν ακούω. Το 81 που βαφτίστηκες. Το 81. Που δεν είχαν βγει τα κινητά το 81, ακόμα. Παιδιά, οι ασπρόμαυρες προδίδουν. Μόνο εγώ και ο Κουντάρας, και αν έφερνες κι εσύ σίγουρα λάθος θα σου κάνεις, είναι καλλιτεχνικό σαν τις ταινίες του Woody Allen. Είναι επέμβαση. Θέλει και είναι ασπρόμαυρες. Να δούμε και τον Παπούλη, που έχει τον ίδιο Παπούλη όντως, γιατί βρήκε ο Αποστόλης σε φωτογραφία. Με την Παναγιώτα Βλαντή. Αφού της το είπα, μόλις τον είδα, τον γνώρισα αμέσως. Πού είναι ρε Αποστόλη μου? Καλέ! Μία, αλλά στον δικό μου είναι λίγο πιο ανοιχτά τα γένια του. Παιδιά και Παναγιώτα και παιδιά, δεν είναι η Βλαντή αυτή. Άλλο παπά. Συγγνώμη, ποιο είναι το παιδί. Η Βλαντή δεν είναι, ο παπά είναι, αλλά η Βλαντή δεν είναι. Ελένη, τι λες. Όλες τις βαφτίσεις που έχει κάνει ο συγκεκριμένος παπάς. Είναι star, είναι celebrity παπάς. Εγώ και η Βλαντή είμαστε συνομήλικες. Άντε να έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Ο παπάς πώς εδώ έχει μαύρα μαλλιά και εκεί δεν έχει καστανό. Εσένα είναι η φωτογραφία σου είναι πιο ασπρόμαυρη, ενώ η άλλη έχει βγει κοκκινοπή. Δες και τα σακάκια. Θα μας ελάνετε σέπια τώρα. Δες και τα σακάκια. Κοίτα, είναι άλλη εμφάνιση, άλλη συντήρηση. Το ότι είπες δεν είναι η Βλαντή αυτή, αλλά ο παπάς είναι η ίδιος. Δηλαδή θα μας ελάνεις ότι δεν ξέρεις. Και τι κλέψαμε το άλμπουμ του παπά. Τι είναι. Καλά, ο παπάς έχει φτιάξει μπουκ με όλες αυτές.